Λοιπόν, Δημήτρη, θα ήθελα καταρχάς να μου πεις ποια είναι τα προσωπικά σου projects και αυτά που από τον τελευταίο καιρό παίζεις συνήθως στην Αθήνα. Τα προσωπικά μου project είναι το Tuck Electric, στο οποίο παίζουμε ως επιτοπλίστων ηλεκτρική jazz. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Αυτό σημαίνει ότι έχει synthesizer που συνδυάζεται μελωδικά πολύ με το σαξόφωνο που παίζω εγώ. Έχει κλασικό πιάνο, έχει ηλεκτρικό μπάσο και φωνητικά από τον ίδιο άνθρωπο. Έχει drums. Είναι ο Κώστας Γιώγιος, ο Γιώελ Σότο, ο Κωστής Χριστοδούλου, ο Δημήτρης Ευδαλής και εγώ αυτό το project. Τώρα το χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι πιο ηλεκτρικό από τα άλλα project που κάνω. Ναι. Το άλλο σου project ποιο είναι? Έχω διάφορα project που κάνω, όπως κάνω διάφορα ντουέτα, έχω διάφορα τρίος που παίζω, έχω και ένα κουαρτέτο που παίζουμε ακουστικά, πιο ακουστικά jazz. Τώρα αυτά είναι λίγο πιο με διάφορους μουσικούς, δηλαδή τώρα πιο ακουστικά. Ωραία. Και επίσης με διαφορετικά, πώς το λένε, είναι διαφορετικά τα όργανα κάθε φορά. Δηλαδή, άλλη φορά είναι δύο άτομα, τρία άτομα, Okay. τέσσερα άτομα, κουαρτέτο, Αυτό τρίο. το επιλέγεις εξ ανάγκης, δηλαδή λόγω συνθήκων, η επιλογή των οργάνων ή το πόσα άτομα θα συμμετάσχουν σε κάθε φορά σε κάποια μπάντα, είναι θέμα ηχοχρώματος που έχεις στο κεφάλι σου και το αποζητάς να το κάνεις πραγματικότητα, ή είναι οι ανάγκες, π.χ. ένα πολύ μικρό μαγαζί που δεν σου επιτρέπει να. Ή είναι και τα δύο, πώς κάθε φορά. Κοίταξε, το ξεκίνημα σε όλα αυτά, ανεξαρτήτως πόσα άτομα είναι, είναι ο ήχος. Δηλαδή, άλλος ήχος είναι με το ηλεκτρικό project, άλλος ήχος είναι με το ακουστικό, άλλος ήχος είναι όταν είναι δύο άτομα, άλλος ήχος είναι όταν είναι τέσσερα άτομα. Δηλαδή, το κλασικό jazz κουαρτέτο που αποτελείται κυρίως από πιάνο, σαξόφωνο, drums και κοντραμπάσο, έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ήχο. Και όταν παίζει ένα ντουέτο, για παράδειγμα, με drums, που ξέρεις κιόλας, είναι πάλι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό. Όταν είναι ένα ντουέτο με πιάνο, είναι κάτι άλλο. Πάντα όμως έχει να κάνει με το τι ήχο θέλεις, δηλαδή είναι το αποτέλεσμα, το ηχητικό που κάνει τη διαφορά. Και επίσης σου δημιουργεί και την ανάγκη να υπάρξει ένα ντουέτο ή ένα τρίο ή ένα Πάντως η κουαρτέτο. ερώτηση που σου έκανα μου ήρθε επειδή σκεφτόμουν ότι ιστορικά στη jazz πολλές φορές ο ήχος διαμορφωνόταν από τις τεχνικές ας πούμε ανάγκες. Π.χ. αυτό που γνωρίζω εγώ εξαιτίας του οργάνου μου. Τα drums στη jazz που έχουν το χαρακτηριστικό, οι μπότες, τα τύμπανα που χτυπάμε με το πόδι να είναι πολύ πιο μικρά από τις μπότες που υπάρχουν στη rock ή στη funk. Ναι. Και αυτό συνέβη όταν από ανάγκη έπρεπε να χωρέσει η μπότα στα minivan, τότε που κάνανε tour οι μεγάλες μπάντες, οι big bands, και ξαφνικά από 26 τεράστιες, τέλος πάντων grand casses ας πούμε, γίνανε πολύ μικρές και τελικά αυτό διαμόρφωσε εν τέλει και τον ήχο του jazz set. Τι θέλω να πω με αυτό, έχει τύχει ποτέ καμιά φορά εξ ανάγκης να έχει χρειαστεί να επιλέξεις ένα συγκεκριμένο line-up, ένα συγκεκριμένο αριθμό μουσικών με τους οποίους θα πρέπει να πάτε να παίξετε σε ένα συγκεκριμένο μέρος και εν τέλει αυτό να δημιούργησε ένα ηχητικό αποτέλεσμα που δεν το περίμενες και παρόλα αυτά σου άρεσε τόσο πολύ που θα ήθελες να το επαναλάβεις. Έχει συμβεί αυτό ποτέ? Κοίταξε, αυτό μου έχει συμβεί μόνο σαν ένα συνολικό project, δηλαδή που μου προτείναν να κάνω κάτι ντουέτα και σκέφτηκα να παίξω και με drums, να παίξω και με πιάνο, να παίξω και με κιθάρα, να παίξω και με, τέλος πάντων, όλα τα όργανα και εκεί το είδα σαν ένα συνολικό project, αλλά ξεχωριστά δεν μου, νομίζω ότι μου δημιουργήθηκε ποτέ από συνθήκη. Δηλαδή το πρώτο ντουέτο που έκανα που ήταν με drums, που είναι πιο ιδιαίτερο, δεν το έκανα ότι α, δεν χώρεγε ένα άλλο όργανο. Μας άρεσε να κάνουμε, ξέρω εγώ, αυτό να υπάρχει ο ρυθμός και η μελωδία. Νομίζω είναι πιο σημαντικό τα στοιχεία που θέλεις να βάλεις σε ένα project παρά και ταυτόχρονα και το ηχητικό αποτέλεσμα, παρά οι συνθήκες για να. Δηλαδή, εμείς τώρα δεν είμαστε και σε η κατηγορία τώρα που θα κάνουμε ένα tour. Ξέρεις, η κατηγορία ανθρώπων που θα κάνουμε ένα tour μεγάλο και να πούμε, α, θα βάλουμε στο van Ναι, ένα μικρό όργανο, συμβεί, ξέρω κι ναι, εγώ, οπότε κατάλαβα, θα ναι. κουβαλήσω μόνο το σοπράνο, ξέρω. Κατάλαβα. Ωραία, θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι Αν ως. και υπάρχει ένα ενδιαφέρον πράγμα σε αυτό, Ναι. ότι λόγω των ταξιδιών που κάνει πολλοί κόσμος που ταξιδεύει δεξιά-αριστερά με τα αεροπλάνα και με όλα αυτά, ξέρεις, τότε εκεί πέρα, κάποια πράγματα
λίγο διαμορφώνονται. Δηλαδή, βλέπεις παλιά ότι πολλοί σαξοφωνίστες παίζανε πιο πολλά σαξόφωνα. Τώρα βλέπεις ότι δεν μπορεί να. Κουβαλάνε ένα τέλος πάντων. Πολύ είναι αυτό. Τώρα αυτό είναι και λίγο. Όχι, ναι, μα είναι πραγματικότητα. Είναι ανθρώπινη. Η οποία, εντάξει, δεν είναι λίγο εκτός ελληνικής πραγματικότητας, γιατί δεν ταξιδεύουμε τόσο πολύ όσο θα θέλαμε. Ναι, ναι. Ωραία, θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι ως leader. Έχω παρατηρήσει και μου το έχεις πει και εσύ μάλιστα, ότι στα project που κάνεις δεν παρεμβαίνεις πολύ καλλιτεχνικά. Δηλαδή, από ό,τι μου έχεις πει και δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Ναι, θα σου εξηγήσω. Ναι, το δεν, τι σημαίνει. Δεν, κάνετε πρόβες. Εγώ ξέρω, ας πούμε, κάποιους δημιουργούς ή κάποιους leaders οι οποίοι είναι πολύ, θέλουν κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Δεν τους ενδιαφέρει η γνώμη του συνεργάτη τους, θέλουν να βγάλουν ένα πολύ συγκεκριμένο ήχο. Ναι, ναι, ναι. Σεβαστό, δεν το κρίνουμε αυτή τη στιγμή, αλλά λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Σου λέει, θέλω αυτό και τίποτα άλλο. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι είναι τελείως ελαστικοί, το αφήνουν τελείως στην τύχη του το πράγμα. Δηλαδή, ο Miles Davis, ας πούμε, έγραφε στην βιογραφία του ότι τους άφηνε τελείως ελεύθερους. Τα άφηνε, βέβαια, εντάξει, παιδιά της μουσικούς. Υπάρχουν και ενδιάμεσες περιπτώσεις. Εσύ πού ανήκεις, σε ποια κατηγορία αυτούς και με ποια λογική το κάνεις αυτό.
Εγώ πιστεύω στη λογική του group με την έννοια ότι είναι ωραίο όλοι να συμβάλλουν ναι. και να κάνουν πράγματα και να ξέρεις παράλληλα κάπως. Δηλαδή και ο καθένας, μάλλον παράλληλα, θα σου το πω λίγο με μια οπτική εικόνα. Δηλαδή ότι, με μια εικόνα μάλλον, ότι είναι σαν κάτι να πηγαίνει κάθετα και να πηγαίνει οριζόντια παράλληλα. Δηλαδή, συγγνώμη, κάθετα και οριζόντια, και οριζόντια παράλληλα. Για εξηγήσαμε το αυτό γιατί δεν το πολύ πιάνω. Ότι ο καθένας ενεργεί και σκέφτεται ταυτόχρονα και την μελωδική λογική ναι. και την αρμονική και ρυθμική λογική παράλληλα. Ανεξάρτητα και ταυτόχρονα με όλους τους άλλους. Τώρα αυτό βέβαια είναι κάπως γενικό. Ότι θα έλεγα ότι είτε πεις και... κάτι είτε δεν πεις κάτι πάλι το ίδιο θα γίνει. Απλά μου αρέσει σαν εικόνα ότι όλοι ας πούμε συμμετέχουν παράλληλα και ενεργούν λίγο με ένα παραπάνω δικό του στοιχείο. Δηλαδή... Έχει ένα παραπάνω εκείνε... ρίσκο πάντως αυτό που λες, έτσι. Έχει ένα παραπάνω ρίσκο, βέβαια, προϋποθέτει ότι θα ασχοληθείς με το project και στις δύο περιπτώσεις ασχολείσαι, αλλά εδώ πέρα είναι διαφορετικών ειδών οι πρόβες, για παράδειγμα. Δηλαδή, ξέρεις, δηλαδή μαζεύονται μουσική, μπορείς να σου πάρει λίγο περισσότερο χρόνο στο μέχρι να το βρούμε και να γίνει. Παρά να πεις ότι ξέρεις, παιδιά, θέλω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Εμένα μου αρέσει, γι' αυτό το κάνω έτσι. Και φαντάζομαι αυτό έχει ως προϋπόθεση να, οι συνεργάτες που έχει επιλέξει να είναι πολύ συγκεκριμένοι στον τρόπο που σκέφτονται. Ακριβώς. Και να κάπως να σου δίνουν αυτό που. Και πολύ συγκεκριμένοι και πολύ αγαπημένοι. Ναι, ενώ και σε ναι. μένα και μεταξύ τους. Και πολύ. Και τους σέβομαι και περιόριστα. Έχει τύχει, ας πούμε. Σε ένα τέτοιο project, όπου άφησες τελείως ελευθερία στη βούληση και στην επιλογή στα παιδιά, να πήγε σε έναν δρόμο που δεν περίμενες ποτέ να πάει. Ναι, έχει τύχει. Έχει τύχει ηχητικά. Δηλαδή, έτσι καταρχήν δημιουργήθηκε και λίγο το ηλεκτρικό group αυτό που έχω. Ότι δεν περίμενα ότι το ηχητικό αποτέλεσμα θα ήταν έτσι. Το κάναμε λίγο πειραματικά στην αρχή. Ναι. Μ' άρεσε. Πώς αισθάνθηκες όταν είδες ένα αποτέλεσμα που δεν φανταζόσουν ότι θα. Ναι, ενθουσιάστηκα. Ενθουσιάστηκες. Αλλά και σε ένα ντουέτο, ειδικά ας πούμε, τα ντουέτα τύπου drums με σαξόφωνο, πολλές φορές συχνοτικά συμβαίνει κάτι το οποίο είναι, σου δημιουργεί τρομερό ενθουσιασμό. Δηλαδή, δεν το περιμένεις. Είναι ίσως δύο ακραία πράγματα. Σκέφτεσαι, drums, σαξόφωνο, μελωδία, ξέρω το σαξόφωνο, ρυθμός στα drums. Και ταυτόχρονα, την ώρα που παίζεις, δημιουργείται συχνοτικά και ηχητικά, κάτι που δεν το περιμένεις. Το οποίο είναι εκτός ρυθμικής και μελωδικής λογικής. Είναι ο ήχος γενικά. Αυτό νομίζω είναι και το ζητούμενο. Δηλαδή, γιατί στη μουσική ο ήχος είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, εκτός, γιατί εμένα μου αρέσει και πολλά στυλ μουσικής, οπότε... Ναι. Δεν το σκέφτεσαι μόνο στυλιστικά έτσι.
όταν αυτοσχεδιάζεις, εσύ είσαι ένα σολιστικό όργανο. Το σαξόφωνο είναι κατεξοχήν σολιστικό, δεν μπορεί να συνοδεύσει εκ των παραμάτων. Είναι ένα μελωδικό σολιστικό όργανο. Ναι, ναι. Που σημαίνει ότι έχεις δώσει μεγάλη βάση στο πώς θες να χαράξεις ένα δρόμο αυτοσχεδιαστικά όταν παίζεις και πόσο οι άνθρωποι, οι συνεργάτες που σε συνοδεύουν στηρίζουν αυτό το δρόμο που εσύ επιλέγεις ή σε παρεκκλίνουν και σε πάνε προς μια άλλη κατεύθυνση. Εσύ τι προτιμάς, να έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο δρόμο αυτοσχεδιαστικά και οι άλλοι να σε συνοδεύουν και να προσπαθούν να σε βοηθήσουν να φτάσεις στο δρόμο που έχεις εξ αρχής στο μυαλό σου ή είσαι πολύ έτοιμος να παρεκκλίνεις αυτού του δρόμου που έχεις στο μυαλό σου και να πας εκεί που σε πάνε οι συνεργάτες. Σίγουρα το δεύτερο. Δεύτερο. Ναι, είμαι πολύ έτοιμος να παρεκκλίνω γιατί μου αρέσει να παρεκκλίνω. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε και στη jazz η αλληλεπίδραση, ξέρω εγώ, το interaction που λέμε. Interaction, ναι. Όπως η συνομιλία μας αυτή τη στιγμή, ας πούμε, που μιλάμε. Ακριβώς. Ανά πάσα στιγμή που θα πάει. Ναι, ναι, ναι. Τώρα αυτό είναι τρελό. Μάλλον πολύ ωραίο πλεονέκτημα. Ναι, ναι, ναι. Επειδή πολλοί μπορεί να γνωρίζουν ότι εσύ γενικά έχεις μεγαλώσει σε ένα σπίτι που η αισθητική έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο. Η μητέρα σου είναι ζωγράφος. Ναι, ναι. Και γνωρίζοντάς, ξέρω πόσο από τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι μέχρι τον τρόπο που ντύνεσαι μέχρι ότι η αισθητική παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή σου. Πόσο βλέπεις τελικά το παίξιμό σου ως ένα κομμάτι αυτής της αισθητικής ή το βλέπεις τεχνικά τελείως? Δηλαδή πόσο η αισθητική, είναι το παίξιμό σου ένα κυνήγι αισθητικής ή απλά προσπαθείς να ακουστείς πολύ καλό σαξοφωνίστας? Τώρα θα ακουστεί λίγο, έτσι όπως θα σου το πω, λίγο... Νομίζω ότι η τεχνική εξυπηρετεί την αισθητική και η αισθητική εξυπηρετεί την τεχνική. Δηλαδή, έχω γνωρίσει μουσικούς που σου λένε, όπως ένας φοβερός μουσικός, ο Τζέρι Μπερκόνζη, ο οποίος έπαιζε όλα τα όργανα. Καταρχήν παίζει καταπληκτικό πιάνο, εκτός από σαξοφωνίστες που είναι πολύ γνωστός. Παίζει καταπληκτικό πιάνο, drums, κοντραμπάσο, με το κοντραμπάσο έχει κάνει μάλιστα και περιοδίες. Και όλα τα όργανα δεν τα έχει προσεγγίσει κανένα από ό,τι μου είχε πει με τεχνική προσέγγιση. Ήταν όλο αρμονική προσέγγιση, μουσική προσέγγιση που γι' αυτόν αυτή είναι η αισθητική. Πώς μπορείς να παίξεις όμως ένα όργανο αν δεν έχεις τη βασική τεχνική του? Πολλές φορές αυτό σε υψηλό επίπεδο σε οδηγεί στο να κατακτήσεις την τεχνική και το αντίθετο. Δηλαδή η τεχνική. Ή επιλέγεις το κομμάτι της τεχνικής. Υπάρχουν άλλοι μουσικοί στους οποίους βλέπεις ότι η ιδιόμορφη τεχνική τους και ο τρόπος που παίζουν ένα όργανο αναδεικνύει οδηγεί, την ακριβώς, αισθητική. Ακριβώς. Ναι, τους οδηγεί. Καλά, ο Monk, ας πούμε. Ο Monk είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θελόνιους Monk. Ναι. Που η τεχνική του ήταν τόσο ιδιαίτερη, αλλά τελικά ήταν ίσως αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της πολύ χαρακτηριστικής αισθητικής που είχε στη μουσική. Είναι πολλοί μουσικοί οι οποίοι τους έχει οδηγήσει τεχνική στο αισθητικό αποτέλεσμα και το αντίθετο. Δηλαδή που λες. Δεν... Τώρα, βέβαια, η αισθητική. Είναι, νομίζω, μια έννοια λίγο παραπάνω από το ότι την αρμονία ή τη μελωδία ή το ρυθμό. Είναι ένα συνολικό. Ναι. Δηλαδή, πιο πολύ ο ήχος, ο γενικός ήχος, μπορείς να πεις. Εσύ είσαι ενεργός μουσικός σίγουρα πάνω από 20 χρόνια ή 30. Είμαι ενεργός μουσικός... Πολλά χρόνια. Κάτσε να σου πω συγκεκριμένα, ναι. Έχεις πάνω από 20 παίξει σε... άπειρα μέτρητα projects, project της επιλογής σου και project όχι τόσο της επιλογής σου, γιατί εντάξει, εμείς ως μουσικοί πρέπει να επιβιώσουμε επίσης. Ναι, πολλές φορές δεν επιλέγουμε με βασικό κριτήριο το καλλιτεχνικό, έχουμε και ως κριτήριο πολλές φορές την επιβίωση. Εν τέλει, πόσο έχει τύχει να λοξοδρομήσεις καλλιτεχνικά από τις επιλογές σου και όταν λοξοδρόμησες, αν λοξοδρόμησες, πώς επανήλθες, με ποια πηξίδα, ας πούμε, εσωτερική επανήλθες στο δρόμο σου, γιατί σίγουρα είσαι στο δρόμο σου, ναι. Φαίνεται από αυτά που κάνεις τώρα. Δεν ξέρω αν λοξοδρόμησες, το λέω απλά, σαν, αν υπάρχει πιθανότητα, θα ήθελα να μου την πεις. Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι λοξοδρόμησα. Γιατί μπορεί και η αισθητική να σε βοηθάει σε αυτό. Μπράβο, καλή ώρα, σωστά. Δηλαδή, να συνδυάσουμε τη μία ερώτηση με την άλλη. Άμα και ενός παρανομαστής σου είναι η αισθητική, γενικά. Το πώς θα ξυπνήσεις, θα μελετήσεις το έργο ή θα ακούσεις μουσική, θα πας μια βόλτα, θα... Όλα τα πράγματα που θα κάνεις στην καθημερινότητά σου. Και επίσης, κυρίως,
καλλιτεχνικά, δηλαδή το, τι μουσική θα προσεγγίσεις, τι θα γράψεις, άμα γράφεις. Ακόμα και με ποιους ανθρώπους θα. Μπράβο, και με ποιους ανθρώπους θα μοιραστείς. Αλληλεπιδράσεις, ναι. Ναι. Ακριβώς. Είναι... Και θα μοιραστείς αυτό, τις αναζητήσεις σου, τις μουσικές. Θα κάνεις μια πρόβα. Εγώ θα κάνεις. Ακόμα και μαθήματα που θα κάνεις. Να έχουν μια αλληλεπίδραση και να σε κρατάνε. Γιατί σκέψω ότι, να σου πω ένα λίγο πρακτικό παράδειγμα. Πες ότι δουλεύεις σε μια δουλειά που δεν σε αρέσει πολύ. Ναι. Μουσικά, δηλαδή δεν σε ικανοποιεί. Δεν σε εκφράζει, εν πάση περιπτώσει. Όταν θα πας σαν δάσκαλος, γιατί και εσύ κάνεις μαθήματα και εγώ κάνω μαθήματα, να διδάξεις, ξέρω εγώ, jazz και το όργανο που παίζεις και αγαπάς τόσο πολύ και μέσα από τη jazz το έχεις αγαπήσει ακόμα περισσότερο και πας να μεταδώσεις αυτό σε ένα μαθητή, θέλοντας ή μη ξεχνάς το οτιδήποτε άλλο. Οπότε. Αυτό και μόνο ανεβαίνεις, ακριβώς. Σε φέρνει πίσω στην πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν είναι τώρα κάτι που προσπαθείς πολύ να το κάνεις. Δεν προσπαθείς δηλαδή πολύ να πεις πω έχω παίξει άλλες μουσικές που δεν μου αρέσουν και τώρα πρέπει να μπω σε άλλη πραγματικότητα. Πώς θα το κάνω αυτό. Κάπως γίνεται γιατί ξέρεις, έχει άμυνες οργανισμός. Ναι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι λοξοδρόμησα.
πόσο επηρεάζει την καθημερινότητά σου ένα εντός εισαγωγικών κακό live που έχεις παίξει την προηγούμενη. Δηλαδή ένα live που για κάποιο λόγο κάτι δεν πήγε καλά, κάτι ήταν περίεργο. Την άλλη μέρα πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι. Εγώ νομίζω ότι πιο σωστά θα πρέπει να καθορίσουμε τι σημαίνει κακό live. Γιατί είναι λίγο διφορούμενο. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί σπάνια ακούς μουσικούς να σου λένε «Πόπο, παίξαμε το project μου, δεν πήγε καλά». Σχεδόν τις περισσότερες φορές είναι κάπως όλοι ικανοποιημένοι ή προσπαθούν να είναι ικανοποιημένοι. Εγώ νομίζω ότι αυτό κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, άμα καθορίσεις το επίπεδο που θέλει να φτάσει το project σου, η μουσική σου, γενικά να κάνει το project σου, η μουσική σου ή η συμμετοχή σου σε ένα group ή ένα jam που έκανες με κάτι φίλο σου. Άμα προσδιορίσεις το επίπεδο που θες να φτάσει και το τι θέλεις να γίνει μέσα από αυτό, τότε μπορείς να γίνεις καλός κριτής και να πεις ήτανε καλό, ήτανε κακό. Τώρα, άμα οι προσδοκίες είναι πολύ ψηλές και πεις πω αυτό ήταν πάρα πολύ κακό, το άλλο ήταν κακό, το άλλο κακό, επιτέλους έκανα ένα καλό ή κάτι τέτοιο, οπωσδήποτε σε επηρεάζει. Ωραία, εσύ είπες τη λέξη προσδοκίες. Τι προσδοκίες έχεις παίζοντας μουσική? Έχεις κάποιες προσδοκίες? Έχεις κάποιους στόχους απότερους που τους οποίους κυνηγάς αυτή τη στιγμή στη ζωή σου και μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας και μουσικής, τι σχέση έχεις με τις προσδοκίες και τους στόχους? Πολλοί, ας πούμε, παίζουν μουσική γιατί έχουν ως στόχο κάποια στιγμή να φτάσουν να παίζουν, δεν ξέρω πού, στο Βερολίνο ή στη Νέα Υόρκη, να τους πάρει κάποιος να παίξουν. Άλλοι παίζουν γιατί απλά βαρύνουν. Κοίταξε, οπωσδήποτε το lifestyle του jazz μουσικού τύπου που ταξιδεύει, παίζει πάρα πολλά live και παίζει σε πάρα πολλά jazz festival στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τόσο πολλά. Ξέρω κι εγώ, παίζει πάρα πολύ. Επιμένω στο ταξιδεύει γιατί είναι λίγο συνδυασμένο με την jazz. Τα ταξίδια, ξέρεις, και το να μοιράζεις η κουλτούρα σου και η μουσική που παίζεις με άλλους λαούς. Είναι κάτι που το θέλουμε πάρα πολύ. Οπωσδήποτε είναι μια προσδοκία αυτό. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να υλοποιηθεί οτιδήποτε. Τέλος πάντων, να πεις βέβαια οι προσδοκίες παραμένουν προσδοκίες. Ναι, δεν σταματάμε ποτέ. Ναι. Ξέρω, μάλλον το να παίζω για πολλά χρόνια μουσική και να περνάω ωραία με τη μουσική γενικά. Και να γράφω, να παράγω, ξέρω εγώ, να... Αυτό και μόνο, η δημιουργία δηλαδή. Νομίζω γενικά η δημιουργία είναι μια προσδοκία η οποία είναι υλοποιήσιμη. Τέλεια, τέλεια. Μετά από τόσα χρόνια περνάς καλύτερα παίζοντας ή... Καλύτερα. Καλύτερα, ε. Είδες πόσο άμεσα σας απάντησα. Γιατί σίγουρα το αισθάνομαι ότι περνάω καλύτερα παίζοντας.